Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, κυριακή και σήμερα και μία άλλη εκπομπή, χριστουγεννιάτικη εκπομπή κοντά σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδος, όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Διευθυντής του Σχολείου θα παρουσιάσουν μία ομιλία προσεγγίζοντας τα Χριστούγεννα από τον Παπαδιαμάντη στην Ύστερη Νεωτερικότητα. Καλεσμένος στο τραπέζι αυτό είναι ο κύριος Θεόφιλος Σαμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας και επιστημονικός εταίρος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ελάτε να προσεγγίσουμε κι εμείς από την πλευρά του Παπαδιαμάντη αλλά και στη σύγχρονη εποχή τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Να πω ότι χρωστώ ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον φίλο τον κύριο Νίκο Μησιάρη, τον Διευθυντή, στον Σύλλογο των Διδασκόντων, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στον Πρόεδρό του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως στον φίλο τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο για την τιμητική έτσι πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και ουσιαστικά να καταθέσω κάποιες λίγες σκέψεις μου για τον Παπαδιαμάντη, την εποχή του, σε μια προσπάθεια να κατέβουμε από την εποχή των τελών του 19ου αιώνα που ζει και δρά ο Παπαδιαμάντης μέχρι τη δική μας εποχή που φέρει και το προσωνύμιο Ύστερη Νεωτερικότητα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι στα όσα ακούσατε για μένα πρέπει να προσθέσετε σε νιωστό βαθμό την υπερβολή. Ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ υπερβολικός, όχι στα στοιχεία του βιογραφικού που σας ανέφερε, αλλά στους χαρακτηρισμούς. Να ξεκινήσω εξομολογούμενος πως έχω την αίσθηση μιας αμηχανίας. Τι θα μπορούσε να πει κανείς για τον Παπαδιαμάντη και την εποχή του, για τα Χριστούγεννα, για τα παπαδιαμαντικά Χριστούγεννα στην εποχή μας. Πραγματικά, εάν ξέραμε τον Παπαδιαμάντη, όσοι ξέρουμε τον Παπαδιαμάντη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτή την αμηχανία. Από την άλλη πάλι σκέπτομαι ότι ένας ακαδημαϊκός λόγος, η ανάγνωση ενός ακαδημαϊκού κειμένου, θα ήταν άστοχη και άχαρη. Δεν θα αφορούσε κανέναν και έτσι θα ματαιώνονταν κάθε προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας καταθέσω κάποιες λίγες σκέψεις μου, συμβουλευόμενος μόνο λίγο τις σημειώσεις μου που έχω εδώ, να θέσω αν θέλετε κάποια προβλήματα σχετικά, όχι μόνο με τα Χριστούγεννα και τον Παπαδιαμάντη, αλλά ευρύτερα όπως το δείτε, πιστεύοντας ότι θα είναι ευκαιρίες και αφορμές για την γονιμοποίηση ενός διαλόγου. Θα προσπαθήσω δε να είμαι πολύ σύντομος για να μην καταχρηστώ τον χρόνο σας. Το θέμα μας σήμερα αφορά στην συνεξέταση των Χριστουγέννων στον Παπαδιαμάντη και στην Ύστερη Νεωτερικότητα. Θα πούμε λίγο μετά τι ακριβώς εννοούμε με αυτή την έκφραση. Πρόκειται λοιπόν για δύο κόσμους ασύμπτωτους. Πρόκειται για δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Πρόκειται για μία αλληλοαποκλειόμενη αντινομία ή είναι η μία και μόνη ροή των πραγμάτων σε κάθε εποχή η οποία ανάλογα με τις περιστάσεις αναδεικνύει την παράδοση ή τη συντήρηση, τον εξυγχρονισμό ή την οπισθοδρόμηση και μήπως αυτή είναι μία διαδικασία αιώνια, ηρακλήτια, ενώ τον Ηράκλητο του φιλόσοφο του σοκρατικό έτσι, είναι μήπως μια ηρακλήτια ροή μέχρι την κατάληξη της ιστορίας, μέχρι την εσχατολογική πραγματικότητα για να χρησιμοποιήσουμε μια θεολογική έκφραση, μέχρι την περίοδο και τον τόπο της άνεσης και της αναψυχής της βασιλείας, όπως θα μας έλεγε ο Παπαδιαμάντης. Αυτό το ερώτημα είναι το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο θα συναντούμε σε όλη την μικρή, φαντάζομαι, πορεία των όσων εγώ έχω να πω. Ποιος είναι λοιπόν ο Παπαδιαμάντης, ποιος είναι ο κόσμος του
τι έχουν να μας πούν τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του κ. Αλέξανδρου εμάς σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τον κόσμο του. Όπως ακούσαμε και στο βιντεάκι, δεν θα κάνουμε βέβαια εδώ βιογραφία, ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος ζει από το 1851 μέχρι το 1911, ουσιαστικά ζει το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Πεθαίνει μόλις αρχές του 20ου. Ζει 60-70 χρόνια μετά την Επανάσταση, την Εθνική Παραγενεσία, και γράφει περίπου 40-50 χρόνια μετά. Ξεκινάει να γράφει πολύ νωρίς, το 1880 είναι το πρώτο του γραπτό. Άρα ξεκινά να γράφει, ας πούμε, από το 1830 μέχρι το 1880, 50 χρόνια μετά την ανακήρυξη του νέου ελληνικού κράτους. Μιλάμε για μια κομβική εποχή. Μιλάμε για μια εποχή που το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αισθάνεται ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Αισθάνεται ότι πρέπει να βρει έναν προσανατολισμό. Να υλοποιήσει τα οράματά του. Αλλά αισθάνεται όμως ότι οφείλει να τα αναζητήσει όλα αυτά ως δάνεια από την Εσπερία. Ως δάνεια δηλαδή από τη δυτικοευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία αποτελούσε, θα λέγαμε, ένα πρότυπο εξυγχρονισμού, επιστήμης, τεχνολογίας, όπου το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, βγαλμένο μέσα από τα ερείπια και από μια ψυχολογία 400 χρόνων σκλαβιάς, δεν είχε να αντιτάξει τίποτε. Και επίσης, σε αυτή τη λογική, πρέπει να προσθέσουμε όλη την προσπάθεια του νεοελληνικού διαφωτισμού και της κοραϊκής μετακέντωσης των ιδεών, της μετακέντωσης των ιδεών του Αδαμάντιου Κοραή, πως ένας από τους μεγαλύτερους διαφωτιστές της εποχής δούλεψε πάνω στην καλλιέργεια της φυσιογνωμίας του νέου ελληνικού κράτους. Γι' αυτό τον λόγο το Βυζάντιο έπρεπε να ξεχαστεί. Γι' αυτό τον λόγο έπρεπε να υπάρξει μια τομή αιώνων και να θεωρηθεί το νέο ελληνικό κράτος και οι νεοέλληνες ως απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, χωρίς καμία μα καμία αναφορά σε όλη αυτή τη χιλιόχρονη ιστορία από το 330 περίπου, έτσι, 370 που μεταφέρεται από την Νικομήδια στην Κωνσταντινούπολη η αυτοκρατορία, μέχρι και το 1821. Αυτή η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι μια πραγματικότητα η οποία διοίκει, διαπερνά το χρόνο και φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή μας. Μεταλλαγμένη βέβαια, ανάλογα με τις εποχές και τους καιρούς και τα προτάγματά τους, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία διοίκει και διέρχεται και καταλαμβάνει όλη την ιστορική περίοδο μέχρι και σήμερα. Έτσι, επειδή μ' αρέσει λίγο ο ακαδημαϊσμός και να μου το συγχωρείτε και άμα το παρακάνω να μου λέτε να σταματώ, πρέπει να σας πω ότι όλοι οι βυζαντινολόγοι του 19ου και του 20ου αιώνα μέχρι περίπου τα μέσα του, μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρούσαν το Βυζάντιο ως κάτι τίτο μη άξιο λόγο. Μια αυτοκρατορία, μια περίοδος της ιστορίας, όπου είναι μεσαίωνας, όπου κυριαρχεί ο σκοταδισμός, όπου κυριαρχούν οι αυτοκρατορικές σύντριγγες, όπου κυριαρχεί η θρησκοληψία. Και φτάσαμε μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, κυρίως χάρη στις εργασίες του Σερστίδων Ράσιμαν, αυτού του μεγάλου βυζαντινολόγου, αλλά και του Γερμανού Hans Georg Beck, βιβλία τους έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, για να δούμε και να καταλάβουμε ότι το Βυζάντιο, αν μη τι άλλο, είναι μια αυτόνομη και αυτοδύναμη ιστορική οντότητα που έχει αξία. Σε
Σε αυτή λοιπόν τη λογική, οι προτεργάτες του εξυγχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού του νεοελληνικού κράτους δεν ήταν οι μόνοι που παίζαν το παιχνίδι. Υπήρχε και το αντίπαλο δέος. Το αντίπαλο δέος ήταν οι παραδοσιοκράτες, οι βυζαντινόπληκτοι, όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι προτάσαν απέναντι στα δάνεια φώτα της Εσπερίας τον πολιτισμό του Βυζαντίου, την παράδοση, την ιστορία και την συνέχεια και την χριστιανική πίστη. Αυτή η διελκυστίδα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο αφορούσε και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και τον αφορούσε γιατί ο Παπαδιαμάντης, όπως καταλαβαίνετε φαντάζομαι εύκολα, τοποθετήθηκε, χαρακτηρίστηκε ως ένας λογοτέχνης ο οποίος είναι βυζαντινόπληκτος, ο οποίος είναι χριστιανός με μια κακή απαξιωτική έννοια, ο οποίος είναι, αν θέλετε, παραδοσιοκράτης. Το 1896 έχουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Τότε λοιπόν η εφημερίδα Ακρόπολης, όντως αυτό άμα το πας λίγο πιο μακριά δεν ακούγεται, τότε λοιπόν η εφημερίδα Ακρόπολης κάνει ένα λεύκομα. Να μην σας διαβάζω τους τύπους τώρα. Κάνει ένα λεύκομα. Στο οποίο λεύκομα γράφαν διάφοροι επιστήμονες, καθηγητές του νεοσύστατου Πανεπιστημίου τότε Αθηνών, λογοτέχνες κλπ. Μεταξύ αυτών των λογοτεχνών έγραψε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης το άρθρο του «Εαθήνε ως Ανατολική Πόλης». Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι συγγραφείς του λευκόματος αυτού, το οποίο υπάρχει βέβαια σε βιβλιοθήκες, δεν είναι κάτι το οποίο έχει εκλείψει, όλοι λοιπόν αυτοί οι συγγραφείς ήταν προσανατολισμένοι στη λογική αυτή, ότι η κακομοίρα η ψωρογόστενα, αν δεν εξευρωπαϊστεί, δεν έχει μέλλον. Και ο Παπαδιαμάντης περιγράφει μια Αθήνα με τα χαμόσπιτά της, με τα τζαμιά της, με τα τουρκικά τα κτίρια της, με τους ιερείς της και τους παπάδες της, διαζωγραφίζοντας, αν θέλετε, τον Άγιο Πατέρα Νικόλαο τον Πλανά, ο οποίος ζούσε την εποχή εκείνη και του οποίου ο Παπαδιαμάντης ήταν ψάρτης. Αυτή η πόλωση λοιπόν είναι ένα μεγάλο δυστύχημα. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο κρατάει μέχρι τις μέρες μας. Και είναι δυστύχημα γιατί, μέχρι τις μέρες μας, μη σας φανεί παράξενο, σας θυμίζω τον Στέλι τον Ράμφο, τον φίλο μου κιόλας, γνωριζόμαστε προσωπικά, θα τον ξέρετε από την τηλεόραση και θα ξέρετε ίσως και τις ιδέες του. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πόλωση είναι κακή, όχι γιατί υπάρχουν δύο αντίθετες αντικρουόμενες απόψεις, αλλά γιατί αποδεικνύει περίτρανα, αν κανείς την ψάξει, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου, ότι ουδέποτε στη νεότερη Ελλάδα κάναμε ένα σωστό και γόνιμο διάλογο. Ουδέποτε προσπαθήσαμε να πετύχουμε μία σύνθεση. Ουδέποτε προσπαθήσαμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, πιο ανοιχτοί σε ιδέες, σε απόψεις. Να μην κάνουμε τις ιδέες μας ιδεολειψία και τα ακολουθούμε πίσω από αυτές και θεωρούμε ότι αυτονόητα μόνον εμείς έχουμε το δίκιο. Πάμε τώρα στον Παπαδιαμάντη ως συγγραφέα. Μπορεί ο Παπαδιαμάντης να μην ανήκε στα κυρίαρχα προτάγματα, να μην συμπεριλαμβάνονταν στα κυρίαρχα προτάγματα της νεοελληνικής κοινωνίας, ωστόσο όμως υπάρχει το παράδοξο ότι διαβάζονταν πάντοτε και προβλημάτιζε πάντοτε και διδασκόταν και στα σχολεία πάντοτε και διδάσκεται μέχρι και τις μέρες μας. Τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες μπορούμε να κάνουμε και λόγο για μια αναγέννηση των παπαδιαμαντικών σπουδών. Και δύο πρόσωπα είναι αυτά τα οποία κυριάρχησαν σε αυτή την αναγέννηση. Είναι ο γνωστός φιλόλογος Δέλτα Νίκος Δέλτα Τριανταφυλόπουλος και ο γνωστός επίσης θεολόγος και εκδότης Δημήτρης Μαυρόπουλος, οι οποίοι εξέδωσαν σε 5 μνημειώδεις κριτικούς τόμους,
καλύτερα, συγχωρήστε με για τη λάθος έκφραση, σε 5 μνημειώδεις τόμους, σε κριτική έκδοση, τα κείμενα του Παπαδιαμάντη. Βέβαια, εδώ να πω ότι στην έκδοση αυτή υπάρχει αυτούσια η παπαδιαμαντική γλώσσα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή από πολλούς από εμάς. Αυτό που ακούσαμε είναι μια μετάφραση, δεν ξέρω ποιανού. Υπάρχουν μεταφράσεις κάποιων μεταφραστών, εγκρίτων μεταφραστών. Αυτή καθ' αυτή όμως η παπαδιαμαντική γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη, φανερώνοντας, αν θέλετε, και την γλωσσική απόσταση που έχουμε από το τέλος του 19ου αιώνα. Πέρα λοιπόν από αυτή την κριτική έκδοση των απάντων του Παπαδιαμάντη, έχουμε και την περιοδική έκδοση με τον τίτλο «Τα Παπαδιαμαντικά Τετράδια», δεν κατέφυγε έκανε αυτή η έκδοση, από την πρωτοχρονιά του 1992 ως την άνοιξη του 2016. Και οι δύο εκδόσεις από τις εκδόσεις Δόμος. Τώρα, στην κατηγορία των σκαπανέων της παπαδιαμαντικής σκέψης υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Μιλάμε για φιλολόγους, στοχαστές, θεολόγους, κριτικούς της λογοτεχνίας, πάρα πολλοί, με πάρα πολλές απόψεις. Αν κάποιος δηλαδή από εμάς ή κάποιος από τα παιδιά μας ήθελε να κάνει νεοελληνική φιλολογία, ένα μεταπτυχιακό στην νεοελληνική φιλολογία και ασχολούνταν με τον Παπαδιαμάντη, θα έχει πληθωρική, πλήθουσα βιβλιογραφία, πάρα πολύ βιβλιογραφία, μεγάλη βιβλιογραφία, κυρίως στα ελληνικά και όχι μόνο. Εγώ θέλω να αναφέρω μόνον σε αυτούς τους καπανείς της παπαδιαμαντικής σκέψης, τον γνωστό ίσως Κωστή Παπαγιώργη. Πρόκειται για έναν συγγραφέα, στοχαστή, μεταφραστή του Χάιντιγκερ, ο οποίος έγραψε μία μονογραφία για τον Παπαδιαμάντη με τον τίτλο «Αλέξανδρος Αδαμαντίου Εμμανουήλ», αυτό ήταν το όνομα του Παπαδιαμάντη το μοναδικό, και τον αναφέρω γιατί αυτός είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, πέρα από το ότι είναι μια μεγάλη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων, ήταν πρόσφατα τελείωσε, πέρα από το ότι ήταν μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Γιατί δεν ανήκει ούτε στον έναν χώρο, τον χώρο ας πούμε των χριστιανών πληκτών, ούτε στον χώρο ας πούμε των προοδευτικών, των εξευρωπαϊστών κτλ. Βέβαια, οι όλοι που χρησιμοποιούν το εισαγωγικό, έτσι. Λοιπόν, το χριστιανό πληκτό, εισαγωγικό. Όπως λένε κάποιοι. Ενδιαφέρον το βιβλίο του Κωστή του Παπαγιώργη, αρκετά, πολύ. Το έτος 2001 ήταν ένα έτος αφιερωμένο στον Παπαδιαμάντη, ήταν έτος Παπαδιαμάντη. Και εδώ τώρα, συγχωρέστε μου λίγο την αυτοπροβολή, την άνοιξη του 2002, ως αρχισυντάκτης του περιοδικού αναλόγιο, εξέδωσα αυτόν εδώ τον τόμο, αυτό ήταν το περιοδικό αναλόγιο, ήταν ένα βιβλίο δηλαδή, δεν ήταν περιοδικό του περίπτερου. Εξέδωσε λοιπόν αυτόν εδώ τον τόμο αφιερωμένο στον Παπαδιαμάντη με κείμενα του Νίκου Τριανταφυλόπουλου, του Δημήτρη του Μαυρόπουλου, του Κωστή του Παπαγιώργη, του Αλέξανδρου του Κοσματόπουλου, της Αντάστασης της Κισμέτη, γνωστοί λογοτέχνες και στοχαστές και κριτικοί της λογοτεχνίας. Από όπου θα σας διαβάσω και δύο αποσπασματάκια. Τώρα, όπως είπαμε, όλη η κριτική του Παπαδιαμάντη, η κριτική με όμικρο γιώτα, δεν ήταν ομόφυλη. Υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Παπαδιαμάντης είναι αξιόλογος λογοτέχνης και κυρίως φορέας μιας παράδοσης και κάποιων ιδεών που διοίκουν στον τόπο μας και διαφωτίζουν την πραγματικότητά μας και έχουν μια αξία, ενώ υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Παπαδιαμάντης είναι ένας φαντασιόπληκτος, τον ονόμαζαν ηθογράφο, δηλαδή γράφει για τα ήθη, περιγράφει τα ήθη της κοινωνίας, τον ονόμαζαν κοσμοκαλόκαιρο, τον ονόμαζαν θρησκευτικό συγγραφέα, άγιο των γραμμάτων. Βέβαια, αυτά τα προσωνύμια ήταν και θετικά από κάποιους, ήταν και περιπεκτικά από κάποιους άλλους. Και βέβαια δεν έλειπαν και αυτοί οι οποίοι ανοιχτά, ας πούμε, μιλούσαν για παπαδιαμαντομάστιγες, δεν διαβάζετε κατά καλά, παπαδιαμαντομάστιγες, και για χριστοκρατικές ιδέες τις οποίες ο Παπαδιαμάντης εισήγαγε στο νέο ελληνικό κράτος. Και όλα αυτά βέβαια από τον 19ο αιώνα, όσο ακόμα ο Παπαδιαμάντης ήταν στην ζωή. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία συνέχισε και στον 20ο αιώνα, οφείλουμε σε μια πολύ καλή μελέτη
του Παναγιώτη του Μουλά, την συλλογή όλων των απόψεων, των αντιπαπαδιαμαντικών απόψεων στον 20ο αιώνα. Συγκέντρωσε λοιπόν όλες τις αντιπαπαδιαμαντικές απόψεις ο Παναγιώτης ο Μουλάς σε ένα βιβλίο, βέβαια όχι αρκετά πρόσφατο, αλλά το οποίο υπάρχει ακόμα, με τον τίτλο «Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφούμενος». Ο μεγάλος και σπουδαίος καταθήτα Δημαράς, καθηγητής της νεολογικής λογοτεχνίας, αν κάποιος από εδώ μέσα είναι φιλόλογος με ειδίκευση από την νεολογική λογοτεχνία, θα τον θυμάται, θα τον γνωρίζει, βέβαια δεν τον είχε καθηγητή, γιατί ήταν παλιός. Ο ΚΘ Δημαράς, λοιπόν, στο μνημειώδες έργο του «Ιστορία της νεολογικής λογοτεχνίας», γράφει για τον Παπαδιαμάντη τα εξής. Είναι από την τέταρτη έκδοση του 1968. Τα διηγήματά του είναι γεμάτα αναμνήσεις από εκκλησιαστικές τελετές και μορφές, θρησκευόμενες. Η θρησκευτικότητά του πάντως δεν ξεπερνάει την απλή ευλάβεια. Απλή και κάποτε χαριτωμένα απλοϊκή. Στην προσήλωση στο εκκλησιαστικό τυπικό και στην πιο στενή αντίληψη της παράδοσης. Στενή αντίληψη της παράδοσης. Είναι συντηρητικός. Το θρησκευόμενο Βυζάντιο σε στιγμές παρακμής. Μίσος για τους Φράγκους, αποστροφή για κάθε νεωτερισμό. Ζει έξω από τα προβλήματα για τις αγωνίες που συνήχαν τότε τη νέα ελληνική γενιά. Συνηθισμένη η προσωνυμία του, ο Άγιος των Γραμμάτων. Μα από την αγιοσύνη κρατούσε μόνο την αναχώρηση και όχι το πάθος για τον άνθρωπο. Το έργο αυτό του Δημαρά, η ιστορία της νεολογικής λογοτεχνίας, ίσως όχι στους τρεις, προφανώς και όχι στους τρεις τόμους που καταλαμβάνει, αλλά σε μία επιτομή μοιράζονταν επί δεκαετίες στους φοιτητές. Και νέοι φιλόλογοι, έτσι, δημιουργούσαν, χτίζαν την επιστημονική τους προσωπικότητα σε τόσο ακραίες απόψεις. Ο Παναγιώτης ο Μουλάς στο έργο του, στο βιβλίο του αυτό που σας ανέφερα, μας μιλάει για το εξής, μας αναφέρει ένα περιστατικό, βέβαια, το οποίο το γράψε η εφημερίδα Ακρόπολης της εποχής εκείνης. Τον Απρίλιο του 1893, ο Παπαδιαμάντης κυκλοφορεί ένα διήγημά του πασχαλιάτικο, τον Λαβριάτικο Ψάρτη. Στον Λαβριάτικο Ψάρτη όμως βάζει ένα προήμιο, μια εισαγωγή, η οποία δεν αφορούσε το διήγημα, αλλά ήταν μια κριτική για την κριτική που έχει δεχτεί. Και λέει, μου λένε όλοι ότι είμαι προγονόπληκτος, χριστιανόπληκτος, βυζαντινίζω κλπ. Και απολογούμε λοιπόν για αυτά τα οποία μου προσάπτουν. Τι είχε συμβεί? Πριν 14 μήνες, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1892, ο Παπαδιαμάντης εκδίδει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα, το γνωστό στο Χριστό στο Κάστρο. Σας θυμίζω λίγο γρήγορα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πάνε για κυνήγι σε ένα κάστρο στη Σκιάθο πολύ ψηλό, ο χειμώνας είναι πάρα πολύ βαρύς, εγκλωβίζονται εκεί και είναι παραμονές Χριστουγέννων. Ο παπάς του χωριού το ακούει, το μαθαίνει και αποφασίζει μετά από περίσκεψη να φτιάξει μια ομάδα και να πάνε εκεί να γλιτώσουν τους ανθρώπους, να του δώσουν τρόφιμα, γιατί είχαν περίπου καμιά εβδομάδα και δεν ξέραμε αν μπορούσαν να συνεχίσουν άλλο να υπάρχουν, και να λειτουργήσει και στο ξεχασμένο, εγκαταλελειμμένο και τιμόλογο εκκλησάκι της γέννησης του Χριστού, το οποίο κάποτε ήταν και Μητρόπολη. Αλλά τώρα πλέον δεν έχει ξεχαστεί. Πράγματι, μέσα από μια περιπετειώδη πορεία που περιλαμβάνει και τη θάλασσα, πήγαν με καραβάκι, φτάσαν κάποια στιγμή σε έναν τουρμπίσκο και από εκεί και μετά πήγαν με τα πόδια. Φτάνουν λοιπόν, σώζουν τους ανθρώπους, τους πάνε τροφή και πάντα τελέσουν την χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Μπαίνοντας μέσα στο ναό, ο Παπαδιαμάντης αρχίζει να περιγράφει τον ναό. Και λέει λοιπόν, μπροστά είναι η Καθητέρα, επάνω είναι ο Παντοκράτορας, το Δωδεκάωτο, οι προφήτες, το ένα, το άλλο, και λέει κάπου και στη γωνία, λέει, στο δυτικό τείχος, υπήρχε, λέει, πελινθός, συγγνώμη, πελιδνός,
Πελιδνός και Χάσκων, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, τον οποίο τον σκοτώνει ο Άγιος Μερκούριος με τη λόγχη. Βέβαια αυτό δεν είναι ιστορικό, είναι παράδοση, αλλά υπάρχει όμως και τυπογραφείται. Τι είναι να πει τον Ιουλιανό τον παραβάτη Πελιδνό, που σημαίνει κατάχρωμο. Τι είναι να το πει Πελιδνό. Όλοι λοιπόν οι κριτικοί της λογοτεχνίας και οι στοχαστές της εποχής εκείνης τα βάζουν με τον Παπαδιαμάντη, γιατί τόλμησε να ευρύσει τον Ιουλιανό, κατά αυτούς ευρύσει, κατάχρωμος Πελιδνός. Λοιπόν, κατά αυτούς να ευρύσει τον Παπαδιαμάντη με τον λόγο αυτό, και γι' αυτό απολογείται. Που χαρακτηριστικά της πόλωσης αυτής. Κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μου, ο Παπαδιαμάντης δεν είναι ούτε ηθογράφος, ούτε θρησκευτικός συγγραφέας, ούτε άγιος στο γράμμα. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας λογοτέχνης που είναι φορέας της χριστιανικής εκκλησιαστικής παράδοσης πρωτίστως και μετέπειτα φορέας, αν θέλετε, της χριστιανικής παράδοσης της ζυμωμένης με την πορεία του ελληνικού έθνους. Και βέβαια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να εκκλησιάσει τον κόσμο. Να δείξει, έτσι, το ζωντανό Χριστό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς μας λένε όλα τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του. Όλα τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του περιγράφουν τον πόνο, την αγωνία, τη φτώχεια, την κακομοιριά, αλλά αν θέλετε και μια συνοχή της κοινωνίας που την διαποτίζει η εκκλησιαστική ζωή, μια ουσιαστική αλληλεγγύη και αγάπη, μια πραγματικότητα που τίνει να υπερβεί την ατομικότητα και να δημιουργήσει μια κοινωνία ανθρώπων με όλη τη σημασία της λέξης. Και βέβαια όλα τα χριστουγεννιάτικα διηγήματά του οδηγούν στη μετάνοια. Μια μετάνοια όμως που δεν είναι τύψη συνείδησης, αλλά είναι μια μεταβολή του τρόπου του σκέπτεστε και μεταβολή του τρόπου της υπάρξης. Βλέπουμε την ηρωίδα της Ταρτομαζόφρας, την Θεία Χτίτσα, πως τελευταία στιγμή, σαν απομηχανής Θεός, έρχεται η επιταγή εκείνη του γιού της. Βλέπουμε μια διαρκή κακοήθεια, έτσι, τον άνθρωπο που θέλει να τις φάει τα λεφτά, και βλέπουμε και πάλι την λύση που την φέρνει η τύχη εντός εισαγωγικών εν όψη όμως των Χριστουγέννων. Γιατί η τύχη αυτή οδήγησε τη Θεία Χτίτσα και τα παιδιά της τα Χριστούγεννα να έχουν καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια, καινούργια μαντήλα κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης θέλει να μας δείξει πως ο Χριστός του κόσμου υπάρχει σε κάθε εποχή. Πως ο Χριστός του κόσμου υπάρχει σε κάθε περίσταση. Ακόμα και στην περίοδο της ύστερης νεωτερικότητας. Και δύο λέξεις για αυτή την κουβέντα, την ύστερη νεωτερικότητα, και πιστεύω ότι σε τρία λεπτά θα κλείσω, μήπως και χρειαστεί να υπάρξει και κάποια συζήτηση. Ονομάζουμε τεράστια η κουβέντα για την νεωτερικότητα, έτσι, τεράστια, μπορούσαν να γίνουν ακαδημαϊκά εξάμεινα για την νεωτερικότητα. Ονομάζουμε νεωτερικότητα πολύ χοντρικά, πολύ κωδικά ή νέους χρόνους, την περίοδο από τα τέλη του 16ου αιώνα, αρχές του 17ου αιώνα και μετά. Κομβικό σημείο, αν θέλετε, για την νεωτερικότητα είναι η Γαλλική Επανάσταση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας. Πρώτα και καλύτερα είναι αυτό που ονομάζουμε πρωτίο της συλλογιστικής ικανότητας του υποκειμένου, έτσι λέει ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Καρτέσιος. Δηλαδή, κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή κοινωνία μπούχτισε την εξουσία της θρησκείας, της δυτικής χριστιανοσύνης, και ήθελε να πετάξει τη σκούφια της και να φύγει από αυτή. Και έτσι άρχισε να μην θέλει αυθεντίες. Και κάποια στιγμή λοιπόν είπε,
Εγώ είμαι η αυθεντία, εγώ είμαι αυτός ο οποίος φιλτράρει, κριτικάρει τα πάντα, στο μέτρο που έχω την συλλογιστική μου δυνατότητα, όχι το έργο σου. Άρα λοιπόν, εφόσον σκέφτομαι, εφόσον συλλογάμαι, εγώ είμαι ο κριτής των πάντων. Δεύτερο χαρακτηριστικό, ατομική κατασφάλιση, προτεραιότητα του ατόμου. Η ευρωπαϊκή κοινωνία, η νεωτερική, η νεότερη ευρωπαϊκή κοινωνία γεννήθηκε από το Μεσαίωνα, όπως λέει ο Λεγκόφ, ένας αξιολογότατος ιστορικός και στοχαστής, ζει ακόμα στο Παρίσι. Λοιπόν, που σημαίνει ακριβώς ότι οι νέοι χρόνοι, η νεωτερικότητα, ήρθαν σαν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που δεν ήθελε το συλλογικό, αλλά την κατασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων. Η κοινωνία είναι σύμβαση, θα μας πει ο Λόκ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε καλές συμβάσεις για να συνυπάρχουμε. Τίποτα παραπάνω. Άλλο χαρακτηριστικό. Η απομύθευση και η απομάγευση του κόσμου. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών της εποχής, παρακαλώ, και όχι της σημερινής εποχής. Η οποία έλεγε, ας πούμε, φανταστείτε το θετικισμό του 19ου αιώνα, ότι ό,τι ξεπερνάει την τυπική αριστοτελική λογική, την τυπική λογική που μας λέει ότι έξω τώρα είναι νύχτα και όχι μέρα, ό,τι ξεπερνάει λοιπόν την τυπική λογική δεν είναι πραγματικό. Φανταστείτε τώρα να μιλούσε κανείς σε κανένα φυσικό ή σε κανένα στοχαστή του 10ου αιώνα και να τους έλεγε ότι το μειώνιο έχει αρνητική φορά στον χρόνο. Περπατάει στον αρνητικό χρόνο. Αλλά τότε είχαμε μόνο την τυπική λογική. Είχαμε μόνο τη λογική του θετικισμού. Και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η περιθωριοποίηση της θρησκείας στη σφαίρα του ιδιωτικού. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει η θρησκεία να γίνει ιδιωτική υπόθεση, να φύγει από το δημόσιο βίο, να μην απασχολεί το δημόσιο βίο και να είναι γούστο και προτίμηση του καθενός. Βέβαια, σήμερα άθεοι στοχαστές, πρώτος και καλύτερος ο Γιούγκεν Χάμπερμανς, διαβάστε το βιβλίο του «Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας», είναι λοιπόν ένας από τους πρωτεργάτες που λένε τα αντίθετα. Έτσι. Τι είναι η ύστερη νεωτερικότητα? Η νεωτερικότητα αυτή βάστηξε μέχρι και την πρώτη τριακονταετία του 20ου αιώνα. Μετά ήρθε η σχετικότητα, η κβαντομηχανική, ο μεταδομισμός, ο μεταμοντερνισμός, ο Ντεριντά, ο Φουκό και άλλοι, και άρχισαν πλέον να αμφισβητούν την κυριαρχική λογική της νεωτερικότητας, την χτισμένη και τη θεμελιωμένη πάνω στην τετράγωνη λογική και στην αυθεντία του νόμου και του έθνους κράτους. Τώρα τι θα γίνει όμως, θα χάσουμε την νεωτερικότητα, θα αρχίσουμε να μιλάμε για μετανεωτερικότητα? Και τι είναι μετανεωτερικότητα? Η μετανεωτερικότητα κρατάει τη σκούρια της από τον Νίτσε, ο Νίτσε ήταν ένας τρελός. Μας οδηγεί στο μηδενισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε άλλους όρους για να περιγράψουμε την νεότερη νεωτερικότητα, τη σύγχρονη νεωτερικότητα. Έτσι ο Γκίτεν θα πει ύστερη νεωτερικότητα. Ο Ούλιχμπεργκ θα πει δεύτερη νεωτερικότητα. Ουσιαστικά με την νεωτερικότητα μιλάμε για την εποχή μας. Με την ύστερη νεωτερικότητα μιλάμε για τα τέλη του 20ου και του 21ου αιώνα. Ποια είναι τα Χριστούγεννα λοιπόν στην εποχή μας? Κάποτε ήταν ο 13ος μισθός. Τον χάσαμε κι αυτό. Εξακολουθεί όμως παρά την κοινωνική παινία μας να είναι το πρωτείο της κατανάλωσης, το πρωτείο της ξεκούρασης, του γλυκερού συναισθήματος, του να συνευρεθεί η οικογένεια, του να γεμίσει ο τόπος λαμπιόνια και φωτάκια και πώς το λένε, φάτνες στις πλατείες, του αηγασίλη της Coca-Cola που είναι ίσως πιο παχές από μένα και εξαρτάται αν χωράει τις καμινάδες. Ξέρετε, ο Μέγας Βασίλειος ήταν κουτσός, είχε καρκίνο του ύπατος, πέθανε 49 χρονών, δεν πρόλαβε να γυράσει ποτέ και ζούσε με κάτι ρακέδι ταράσα. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν τα Χριστούγεννα?
Και κόντρα σε αυτά τα Χριστούγεννα, ποια είναι τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη? Τα Χριστούγεννα που λένε ίσως εγώ και ο Θεός οι δυο μας. Τα Χριστούγεννα που λένε ίσως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνω εγώ Θεός. Αυτός γάρι ανθρώπισε είναι εμείς θεοποιηθόμενοι, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ενώ αντίθετα ο Πλάτων έλεγε Θεός ανθρώπου ομίγνεται. Διαβάστε το Συμπόσιο, δηλαδή, στο 273. Θεός δεν παραμυχθεί με τον άνθρωπο, λέει ο Πλάτων. Ο Χριστιανισμός λέει το αντίθετο. Αυτός γάρι ανθρώπισε είναι εμείς θεοποιηθόμενοι. Τα Χριστούγεννα που σημαίνει ελπίδα για νίκη κατ' επάνω στο κακό και την κακοήθεια της ιστορίας, βλέπετε τι περνάμε. Με την ψυχή στην κούλουρη για ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο. Τα Χριστούγεννα ως αγάπη, μια αγάπη όμως όχι ως ένα γλυκερό συνέστημα, αλλά μια αγάπη που αν δεν μπορούμε να την καταλάβουμε όπως την εννοούσε ο Ιωσήμων ο Ιωσήμων, ας την καταλάβουμε τουλάχιστον όπως την εννοεί ο Λεβινάς. Ως μια αγωνιώδη μέρημνα για τον άλλο. Άρα λοιπόν ο Παπαδιαμάντης είναι ξένος προς την εποχή μας. Έχει μέλλον. Σε μια ερώτηση, μια τέτοια ερώτηση, θα διαβάσω γιατί μίλησα πολύ τελικά, θα μιλήσω λίγο. Μια τέτοια ερώτηση απίθυνα σε μια συνέντευξη που παίρνω εδώ στον Κωστή τον Παπαγιώργη. Ο Κωστής ο Παπαγιώργης απάντησε περίπου ως εξής. Ότι δεν έχει μέλλον αν κρίνει κανείς ότι όσα προέβλεψε βγήκαν με το χειρότερο τρόπο. Έχει όμως μέλλον, λέει ο Παπαγιώργης, αν κανείς πιστεύει στη δύναμη της αναζήτησης, στη δύναμη του υπαρξιακού ερωτήματος, στη δύναμη της λογοτεχνίας. Δύο κουβέντες μόνο, επιτρέψτε μου, για τον Παπαδιαμάντη στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω τι πρέπει να διδάσκεται ή να μην διδάσκεται στην εκπαίδευση. Ξέρετε, το τι πρέπει να διδάσκεται ή να μην διδάσκεται στην εκπαίδευση είναι προϊόν κοινωνικών, πολιτικών, κοσμοθεωρητικών αρχών και θεωριών πρωτίστως και δευτερευόντως παιδαγωγικών. Όσοι είστε συνάδελφοι και όσοι το ψάξετε, νομίζω ότι θα με καταλάβετε. Και αν είχαμε τον χρόνο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όσο θέλετε. Βέβαια, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, δεν έχω διδάξει τον Παπαδιαμάντη, είμαι θεολόγος, δεν έχω διδάξει τον Παπαδιαμάντη την εκπαίδευση, αν και τα τελευταία προγράμματα σπουδών έχουν και κείμενα του Παπαδιαμάντη για το μάθημα των θρησκευτικών. Το πρόβλημα είναι το εξής. Τι ανθρωπολογικό τύπο θέλουμε στην εκπαίδευση? Τι είδους άνθρωπο θέλουμε να κτίσουμε με την εκπαίδευση, με την παιδεία? Θέλουμε να φτιάξουμε έναν κύριο Γρανάζη, έναν πανεπιστήμονα που θα ξέρει τα τρομερά μαθηματικά και τις φυσικές και θα πρωτοτυπήσει. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα Golden Boys. Ή θέλουμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο όπως τον μάθαμε στην παράδοσή μας, στην κοινωνία μας, στην ιστορία μας, στην καθημερινή μας αντίληψη. Έχω μια κόρη η οποία θα κλείσει τα 17 και προχθές μου είπε, ξέρεις, λέει, εγώ κάτι άκουσα, λέει, ότι άμα κλείσει τα 17 πώς θα ψηφίσεις. Και τότε θυμήθηκα τον άσποδο φίλο μου, τον Κώστα τον Ζουράρη, που κάποτε έγραφε, λέει, κάποτε έγραφε, λέει, εγώ και η κόρη μου ψηφίζουμε, λέει, και έχουμε και δυο μας την ίδια ψήφο. Και λέω, τότε τον κατήκρινα βέβαια, τον έλεγε και ρατσιστή. Και λέω, πώς έχει δίκιο αυτός ο παραγός. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολιτικ. Δεν τους ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει πρωτίστως την εκπαίδευση να δημιουργήσει πολιτική παιδεία. Φοβάται, φοβόμαστε όλοι ότι άμα πάμε να δημιουργήσουμε πολιτική παιδεία θα δημιουργήσουμε κομματική παιδεία και θα το κάνουμε μπάχαλο όπως το έχουν κάνει στην κοινωνία μας.
Γι' αυτό λοιπόν τους προτιμούμε απολυτικ. Για να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά και θα λύσουν τα προβλήματα. Άρα λοιπόν εξαρτάται τι ανθρωπολογικό τύπο θέλουμε στην κοινωνία μας. Αν θέλουμε έναν ανθρωπολογικό τύπο ο οποίος μέσα στην ψυχή και στην καρδιά του να διατηρεί την αγωνία για τα υπαρξιακά ερωτήματα, τότε ναι, χρειάζεται και ο Παπαδιαμάντης στην εκπαίδευση. Σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ, σας ζητώ συγγνώμη, στη διάθεσή σας, αν κάτι θέλετε να πείτε, να ρωτήσουμε. Ευχαριστώ. Και μετά την υπέροχη αυτή εισήγηση του κυρίου Αμπατζίδη, έθεσε το ερώτημα το ποια είναι τα σημερινά Χριστούγεννα σε σύνδεση με την εποχή του Παπαδιαμάντη, αλλά και στην ύστερη νεωτερικότητα, στη δική μας εποχή, τι κομίζουν τελικά τα Χριστούγεννα. Ο καθένας ας ψάξει μόνος του, στον εαυτό του, να ζήσει, να βιώσει, να δει ποια είναι τελικά αυτά τα Χριστούγεννα, ποιο είναι αυτό το αίτιο της εορτής που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος γεννάται μέσα στους ναούς εν εκκλησία και είναι αυτός ο οποίος φέρνει το άγγελμα της ειρήνης, της αγάπης, της συγχωρετικότητας, αλλά και της πληρότητας στον κάθε ένα μας. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.